Κανονικά θα συνεχιστεί, κυρίες και κύριοι, η διανομή των self-test για τους εργαζόμενους που τα δικαιούνται και για τους επόμενους δύο μήνες. Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα κάνουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι που κάνουν αντάρτικο. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, ας πούμε, της Αττικής και της Πάτρας, Γεωργία Λαγού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, Λίνα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, μετά από συνεδρίαση, αποφάσισε τη συνέχιση των δωρεάν self-test για τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η μόνη προϋπόθεση που έβαλαν, Λίνα, οι φαρμακοποιοί είναι να δίνονται 4 self-test εφάπαξ στους δικαιούχους, έτσι ώστε, όπως μας είπαν οι φαρμακοποιοί, να μην επιβαρύνονται με μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Τώρα, οι φαρμακοποιοί της Πάτρας σταμάτησαν το αντάρτικο μετά από 3 εβδομάδες. Έμοιαζαν ανυποχώρητοι και από σήμερα θα δίνουν δωρεάν τα self-test στους πολίτες. Τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε, Λίνα, είναι να συνεδριάσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, όπου την απόφαση θα την πάρει αύριο στις 2 και θα δούμε εάν τελικά θα δίνει ή όχι δωρεάν self-test στην διαδικασία που ξέραμε όλον αυτό τον καιρό, καταβάλλοντας οι πολίτες τον άμκα τους στα φαρμακεία. Εμείς συνομιλήσαμε με φαρμακοποιούς, θα ήθελα να σου πω, Λίνα, είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες όλον αυτό τον καιρό. Αυτό έκαναν, μας είπαν χαρακτηριστικά. Ωστόσο, περιμένουν μια μικρή αποζημίωση από την κυβέρνηση για όλο αυτό το μεγάλο φόρτο εργασίας.